Αυτή ήταν και η λόγη που κάναμε coach να περιμένει τόσο καιρό τον Λασμέ, γιατί ο κόσμος Δεν ξέρω τι είσαι, δηλαδή, πάσχετης. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικάνοι παιδιές, οι οποίοι φοβούνται να έρθουν. Είτε για την εγκληματικότητα, είτε για την οικονομικά, είτε για την χώρα, νομίζω ότι πέρασε την δραχμή. Εμείς τον ζητάμε πάρα πολλού παιδιές. Είναι που ήταν πολύ στενή η αγορά για μας. Γιατί ήθελαμε 12 παιδιές να πάμε. Δεν θέλαμε, δηλαδή, 2-3 κομμάτια, οπότε 2-3 το κομμάτια είναι σημαλόγο. 2-3 παιδιά, τα οποία ξέραμε ακριβώς και να πάμε να χτυπήσουμε. Οπότε όταν έπαιρνε ένα, έπρεπε μετά να πέσει το πάζλ στον άλλον. Είναι μια χημεία. Όταν έχει 12 μηνύματα, πάρα πολύ. Δεν περιμέναμε τώρα. Βεβαίως τώρα εδώ που είχαμε πέσει. Αφού έρθει η Ελλάδα, δεν περιμέναμε. Τον Τόλιβερ, έχει ζωντή. Έχει ζωντή. Αυτό είναι. Θεωρείται πολύ σημαντικό παίκτη. Το κομμάτι αυτό το πάζλ να ολοκληρώσει την ερώτηση. Επειδή είπατε κιόλα ότι είναι το ένα κομμάτι που φέρνει το άλλο να συνδυαστεί. Δύο μου μήνε η ομάδα χτίστηκε. Καλυπτό ο Λάσμε ταιριάζει στο πάζι, το ίδιο κομμάτι και με αυτό που ταιριάζει στο πάζι πριν από 2,5 μήνε. Γι' αυτό μου κάνει την εντύπωση και την εκτίμηση με την ηλικία ότι είναι τέτοιο παίκτη που ταιριάζει. Και τότε και τώρα. Ο Λάσμε να σπέσει τον λόγο. Έχουμε εμεί απέναντι κάποιου ανθρώπου. Είναι ένα πράγμα που σα είπα ότι είναι πολύ καλό και στα πόδια χαμηλά, αλλά και στον αέρα. Είναι πολύ δύσκολο να το βρει. Συνήθω είναι ένα από τα δύο. Και εμεί γι' αυτό τον επιλέξαμε. Στην ώρα υπάρχει για την ενέργειά του, τα πάντα στοιχεία που έχει. Νομίζω ναι, εντάξει, βεβαίω. Θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε χάρη με ένα μη χέρι νωρίτερα, θα μπορούσαμε να τα λίγο διαφορετικά. Αλλά τώρα δεν μπορεί να έχει πάρει τα που θέλει. Δεν μπορεί να έχει με πολλά τα θέλει. Τα συγγενικά θα μέσα μέσα στα θέλει. Προετοιμασία γενικότερα. Ένα πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι και το να έχουμε direct ομάδα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αφηγεία, παίκτε κλπ. Ήταν και η προβληματική προβληματική. Δηλαδή την παλαιτεριά υπήρχε ένα θέμα, τουλάχιστον το θέμα θα μπορούσε να εμφανίσει τα σέντερ. Οι ψηλοί δεν υπήρχαν να αποκονιστούν. Άρχισε εκεί που θα έρθει που είναι σημαντικό. Πολλά σημαίνεται τώρα χωρί να έχει κάνει το πολίτη. Όλο αυτό να χτίσει την ομάδα πόσο δύσκολο είναι. Δεν έχει αναφερθεί. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίσαμε στο τέλος της προγνωσίας αρκετά προβλήματα που ήταν και έκτακτα. Κάποιοι τα γνωρίζουν. Κάποιοι ήταν και έκτακτα. Και ακόμα σημαίνει αυτό. Δηλαδή εμείς μπαίνουμε να παίξουμε με 5 προπονήσεις ουσιαστικά στο γήπεδο. Είναι σημαντικό για μας. Φαίνεται ότι πολύ απλό. Αλλά αν ξέρεις οι δύο που έχουν το παρελθόν εικόνες, δεν είχαν εικόνες από το γήπεδο. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε, που ήρθε εκ των υστέρων, ήταν το ότι εμείς είχαμε επιλεχθεί να πάμε στην Κίνα τέλος Σεπτέμβρη. Αυτό αναβλήθηκε από την Ευρωλίγκα. Αλλά είχαμε κλείσει τα γέρα τουρνουά. Οπότε έπρεπε να τρέξουμε να δούμε, θα θέλαμε λίγο. Μας λείπουν δύο παιχνίδια, τρία ακόμα, οι πιο δυνατοί των υπάρχουν. Αλλά αυτό το βρήκαμε στον πρόβλημα. Δεν έγινε ένα πρόβλημα. Ήταν να πάμε στην Κίνα. Να εκπροσωπήσουμε το Ευρωπαϊκό Μπάτι σε μια αγορά η οποία θα φέρνει όλοι. Είναι αρκετά λεπτά, αλλά θα μπορούσε. Πρέπει να βάλεις να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα μπορούσα να σου πω και ευχαριστώ και τους ομάδες. Το μόνο αυτό που είπαν εκείνες ο Βρονίκας είναι δύσκολο λόγο και για μένα είναι καλό γιατί τα καλά τα δυνατά παιχνίδια σε φορμάτων ορίτε. Θέλει την εμπειρία του να τις χρειαστείς αργότερα.
παίζουν με πιο δυνατές ομάδες. Γιατί ήταν πολλά τα εύκολα μάτια. Τώρα είναι δύσκολο και το πρωτάθλημα που είναι άμεσα το Σέρβι και ο όμιλος βγαίνει δύσκολο. Εγώ δεν είμαι το ίδιο βάθος σε εμπειρία και σε πέντε Ευρωλίγκα. Αν δείτε πόσα παιδιά έχουν στο Ρώσιο, έχουν ξαναπαίξει Ευρωλίγκα και σαν εικόνες. Πάμε παιδιά που μπορούν να παίξουν εικόνες. Είναι διαφορετικά, είναι πιο μεγάλα τα παραμιά, διαφορετικές ταχύτητες. Σαν εμπειρία ακούω. Εντάξει, βέβαια το μεγάλο πλούτο ήταν η ομάδα που χρόνια χτισμένη και κάθε φορά έκανε ένα ρωτέ των 2-3 παιδιών. Οπότε παίζαν τα παλιότερα παιδιά και καλύπταν τους άλλους μέχρι να ενσωματωθούν. Και κάποιοι δεν ενσωματώθηκαν και ποτέ. Θα πάμε σειρά.